Θα ήθελα να εκφράσω για μια ακόμα φορά την ικανοποίηση της περιφέρειας Κρήτης για αυτό το εμβληματικό έργο το οποίο ξεκινά ουσιαστικά σήμερα με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΤΒΑ και το Δήμο Μαλεβιζίου, να μπορεί να γίνει αυτή η μελέτη ούτως ώστε η Κορακιά να αποτελέσει ένα χώρο βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης με μεταφορά πολλών ενεργοβόρων βιομηχανιών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή και είναι ένα σχέδιο το οποίο πριν από 3,5 χρόνια είχα δηλώσει δημοσίως ότι θα το υποστηρίξει η περιφέρεια και παράλληλα να βρούμε τους χρηματοδοτικούς τρόπους να μπορεί να ξεκινήσει, γιατί είναι ένα οραματικό σχέδιο το οποίο θα πάρει πολλά χρόνια για να γίνουν όλα αυτά τα οποία οραματιζόμαστε. Όμως οραματιζόμαστε, διεκδικούμε και υλοποιούμε. Περιμένουμε λοιπόν την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης από την ΕΤΒΑ. Επίσης έχω κάνει μια συνεννόηση με τον κύριο Καλλύρη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που μέσα στο Φεβρουάριο θα συστηθεί η Επιτροπή από τους Περιφερειάρχες για να είναι το Συμβούλιο γιατί έργα θα ενταχθούν στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης που συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο εκτός τις άλλες περιοχές που φεύγουν μονάδες που είναι ενεργοβόρες και εκτιμώ ότι το ξεκίνημα αυτό θα μας δώσει μια πρώτη χρηματοδότηση ούτως ώστε να ξεκινήσουν τα πρώτα έργα τα οποία είναι αναγκαία, δηλαδή έργα υποδομών. Είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο, είναι νομίζω κατά την άποψή μου ότι το μεγαλύτερο έργο το οποίο μπορεί να γίνει στην Κρήτη πάνω στην πράσινη ανάπτυξη, πάνω στη μεταφορά ενεργοβόρων βιομηχανιών στην ευρύτερη περιοχή και μαζί με το Δήμο Μαλεβιζίου, που πρέπει να πω ότι υπάρχει μια εξαίρετη και άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζεται. Ως Περιφέρεια Κρήτης θα υποστηρίξουμε αυτό το σχέδιο για να υπάρχει το καλύτερο αποτέλεσμα για την Κρήτη μας. Ιστορική μέρα, όπως είπαμε και πριν για το Μαλεβίζη. Ξεκινάει η μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της περιοχής Κορακιάς. Μια περιοχή που εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χωροθετηθεί και από το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης αλλά και από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γαζίβος, περιοχή που μπορεί να φιλοξενήσει επενδυτικές δραστηριότητες. Είναι ιστορική ημέρα γιατί ένας χώρος μελετάται για να μπορέσει να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον, καινοτόμες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που μπορεί να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και προφανώς ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αξιοποίηση της κοινοτικής περιουσίας είναι ο νούμερο ένα στόχος που πετυχαίνουμε. Και δευτερευόντως βεβαίως είναι και η αξιοποίηση ευρύτερα όλων των υπόλοιπων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχει η περιοχή. Η ενεργειακή διασύνδεση ουσιαστικά ενεργοποιεί αυτή τη δυναμική της περιοχής. Και βεβαίως μαζί με όλο τον υπόλοιπο σχεδιασμό, το κλείσιμο των λινοπεραμάτων, τη χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων και όλο το υπόλοιπο αναπτυξιακό πλάνο που έχουμε ξεκινήσει να υλοποιούμε, πραγματικά μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, σε μια νέα μετάβαση. Και όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, που αποτελεί πραγματικά έναν σύμμαχο σε όλα τα μικρά και τα μεγάλα της περιοχής, ο στόχος της ένταξης στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης κάνει και το σχέδιο αυτό πιο ρεαλιστικό από ποτέ. Η ανάπτυξη των βιομηχανικών περιοχών είναι κάτι απαραίτητο για την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου προς την βιομηχανία. Άρα χαιρόμαστε που σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας νέας βιομηχανικής περιοχής, όπου μέσα σε ένα δομημένο περιβάλλον θα μπορεί να αναπτυχθεί η βιομηχανική παραγωγή της Κρήτης με περιβαλλοντικούς όρους, ώστε και οι εταιρείες οι οποίες θα εδρεύουν θα έχουν μηδενικό αποτύπωμα, όπως θέλουμε πλέον να είναι οι νέες επιχειρήσεις, η νέα βιομηχανία. Ιστορική μέρα για τον τόπο. Παρόλο που εγώ δεν κατάγομαι από εδώ, πιστεύω ότι η πολιτική και η δημοτική αρχή, η οποία πήραν την πρωτοβουλία για να γίνει κάτι τέτοιο, ότι πραγματικά, ας το πω έτσι, ότι θα γραφτούν με χρυσά γράμματα τα ονομάτα τους. Αν δεν γίνει κάτι, διότι έχουμε κάνει ήδη μια πρώτη αξιολόγηση, όπως είπα και στην εισαγωγή, οι επόμενες γενιές θα ικτύρουν ότι κάποιοι δεν πήραν αποφάσεις και έγκαιρα.
Και αν λάβουμε υπόψη αυτό που είπε και ο Περιφερειάρχης, ότι τα έργα τα οποία θα προκριθούν τυχαίνουν χρηματοδότησης μέσα από το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, αυτό το καθιστά ακόμα πολύ περισσότερο ελκυστικό. Τεχνοκρατικά το ελκυστικό τι σημαίνει? Ότι να μπορέσουμε να δώσουμε βιομηχανική γη, επιχειρηματική γη σε εταιρείες με αρκετά χαμηλό κόστος, αλλά κυρίως με μηδενικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Για να σεβαστούμε και τον τόπο και επίσης να δώσουμε όθηση στην τοπική απασχόληση.